φωτογράφοι, φίλοι και συνάδελφοι τουριστικοί πράκτορες και ξενοδόχοι. Θέλω να σας καλωσορίσουμε σε μία ακόμα εκδήλωση των τουρκικών αερογραμμών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που με τιμάτε με την παρουσία σας. Και θα ήθελα να σας αναφέρω τα χαρακτηριστικά της σημερινής μας συζήτησης. Έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε μια ομάδα σπουδαίων τουριστικών πρακτόρων, ανθρώπων του τουρισμού, από το μακρινό Καζακστάν, από την Αστανά, και έχουμε την μεγάλη μας χαρά να έχουμε μαζί μας και τον επιτετραμένο μας στην πρεσβεία μας, στην ελληνική την πρεσβεία στην Αστανά, ο οποίος θα έχει την ευκαιρία μετά να κουβεντιάσουμε λιγάκι, να συζητήσουμε και όλα τα χαρακτηριστικά, είναι πίσω σας. Αρχικά θα ήθελα να δώσω το λόγο ως εισαγωγή στον αγαπητό μου φίλο, κύριο Σπύρο Κουρή, ο οποίος είναι εμπορικός διευθυντής του ομίλου του Μοτέλ, ο οποίος με τη σειρά του θα σας καλωσορίσει και θα καλωσορίσει και τον Οτκού Γιαζάν της Turkish Airlines σε αυτή την ωραία συζήτηση. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τιμήσατε με την παρουσία σας απόψε. Εγώ με την ευκαιρία μου θα ήθελα να ευχαριστήσω και να καλωσορίσω ένα ζεστό καλωσόρισμα στην αποστολή από το Καζακστάν που μας τιμάει με την παρουσία του σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τους εύχομαι καλή διαμονή στις υπόλοιπες μέρες που θα έχουν στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα και στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Και βέβαια με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τις τουρκικές αερογραμμές, καθώς επίσης και την ελληνική πρεσβεία στο Καζακστάν, για όλη τους την προσπάθεια για να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση και αυτό το ταξίδι και η συνάντησή μας σήμερα εδώ στο ξενοδοχείο Le Lazarist. Θα περάσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο των τουρκικών αερογραμμών, τον κύριο Οτκού Γιαζάν, συγγνώμη, για να σας μιλήσει και αυτός με τη σειρά του. Всем добро пожаловать нашим гостям из Казахстана. Мы здесь собрались все представители по туризму, по обслуживанию гостиниц, также государственные власти. Всех приветствуем из Казахстана наших гостей. Мы хотим сказать, что Казахстан для нас, можно сказать, братская страна, и мы хотим еще поближе наше сотрудничество сделать поближе. Sayın turizmciler, değerli basın mensupları. Дорогие представители по туризму. Αγαπητοί φίλοι, συνεργάτες, αγαπητοί πρόσωποι του τύπου. Bugün çok önemli konukları Selanik şehrimizde ağırlamaktan çok memnun duyuyoruz. Сегодня имеем честь приветствовать для нас очень важных гостей. Bizim davetimizi aldılar ve buraya geldiler. Davetimizi kabul ettikleri için teşekkür ediyoruz. Приняли наше приглашение в Салоники и сегодня сюда приехали. Мы очень благодарим вас за принятие нашего приглашения. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενο γιατί σήμερα κάνουμε κάτι πάρα πολύ ξεχωριστό. Υποδεχόμεθα στην Θεσσαλονίκη μας μια πάρα πολύ αξιόλογη ομάδα τουριστικών πρακτόρων από το Καζακστάν. Είναι μια νέα αρχή, είναι μια νέα περίοδος που γενιάζουμε πάνω σε αυτά τα οποία έχουμε υποσχεθεί για αυτή την πόλη. Καζακιστάν ümgeçtikçe gelişen ve büyüyen bir ülke. Καζακιστάν каждый день более развивается и быстро развивающаяся страна. Το Καζακστάν είναι μια καινούργια χώρα, μια χώρα που αναπτύσσεται ραγδαία, οπότε είναι ένας πολύ σημαντικός προορισμός για μας να αντλήσουμε κόσμο. Ve yılda 10 milyon kadar bir turist gönderiyor yurt dışına. И учитывая последние данные, последний год почти 10 миллионов туристов отправили за других стран, за границу. Και έχει τη δυνατότητα σε ετήσια βάση να στέλνει στο εξωτερικό ένα πάρα πολύ σημαντικό αριθμό μερικών εκατομμυρίων εκτός του Καζακστάν. Biz de bölge olarak Selanik bölgesi, Halkidiki bölgesi, Kaymakçalan, Kuzey Yunanistan olarak bu 10 milyonluk pazardan pay almak istiyoruz. И мы хотим более расширить наш рынок в Казахстане и как представители греческой стороны.
Από αυτή την έννοια και εμείς ως Βόρεια Ελλάδα, ως Θεσσαλονίκη, ως Χαλκιδική, ως Καϊμάξελαν, όλη η περιοχή επιδιώκουμε να πάρουμε ένα κομμάτι από αυτή την πολύ μεγάλη αγορά. O yüzden bugün yaklaşık 15 kadar turizmci, seyahat ajantası Selanik ve Kuzey Yunanistan bölgesinde inceleme yapacak. Связи с этим сегодня и завтра наши представители из Казахстана где-то 15 человек будут смотреть и рассматривать нашу Грецию. И по этой мнению, сегодня мы имеем хорошо нахмо кода мас 15 αξιολογότατους τουριστικούς πράκτορες από την περιοχή του Καζακστάν, όπου θα έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν όλα τα σημεία αναφοράς στην τουριστική Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Dün şehir gezisi yaptık beraber. Bugün de Sayın Valimizi ziyaret ettik. Вчера у нас была обзорная экскурсия, у нас была возможность посмотреть город. Сегодня у нас была встреча с губернатором, с мэром и Εχθές είχαμε την ευκαιρία, καθώς προσγειωθήκαμε για να μην χάσουμε και χρόνο, να κάνουμε μια πολύ μεστή βόλτα στο περίγραμμα της πόλης, να δούμε τη ζωντάνια της πόλης. Σήμερα το πρωί προσγειωθήκαμε τον κύριο Περιφερειάρχη, είχαμε την ευκαιρία να πάμε στον κόσμο, στο εμπορικό κέντρο, είχαμε την ευκαιρία να αποφύγουμε το κέντρο της Φασαρίας κτλ. Και στη συνέχεια επισκεφθήκαμε κάποια ξενοδοχεία της πόλης και είδαμε τον κύριο Μπέγκα, ο οποίος είναι ο εντεταλμένος του Δήμου Θεσσαλονίκης στα θέματα τουρισμού. Öğle yemeğinde de, yani Stefanos benden önce tercüme etti. Εγώ το πω λίγο. Sayın Pengas'la beraberdik. Onu söyledi zaten. Ben tercüme И мы вместе обедали с представителем с мэрии, помощник мэра города. Yani Kazakistan'dan böyle güzel bir heyet geldi. Bütün şehri kucaklaması lazım. Ki o misafirperverliği de görüyoruz. С Казахстана, как впервые такая делегация приезжает, и нам нужно показать наше гостеприимство. И по этой эννея, πραγματικά η πόλη οφείλει, και το κάνει άλλωστε αυτό, με τον ανθρώπους της να καλωσορίσει θερμά μια τόσο σημαντική αποστολή προς τη Θεσσαλονίκη. Heyette beraber Büyükelçilikten beyefendi de bizle beraber geldi. Burada mı şu an? Evet, arkamızdan. Tamam. Вместе с делегацией мы еще приветствуем здесь представителя посольства Греции в Казахстане. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για μας ότι την αποστολή συνοδεύει ο πληθυσμένος μας στην πρεσβεία μας στο Καζακστάν. Çok değerli bir insan. Yani iki günden beri görüşüyoruz. Bölgenin turizm olarak gelişmesinde çok faydalı işler yapacağını daha şimdiden görebiliyorum. Kendisine de başarılar diliyorum aynı zamanda. Мы почти вчера и сегодня два дня знакомы, но поняли, что тоже стараются для развития туризма в Казахстане, и мы желаем ему удачи. Είναι ένας εξαιρετικός κύριος, πραγματικά, δεν είναι σχήμα λόγου. Είχαμε την ευκαιρία εχθές και σήμερα να συζητήσουμε εκτενώς για όλα τα χαρακτηριστικά το πώς μπορεί να βοηθήσουμε όλοι μαζί στο να αναπτυχθεί τουριστικό ρεύμα προς την περιοχή μας. Υπό αυτή την έννοια θα κάνει τα πάντα και αυτό από την πλευρά του για να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Bu gelen heyetin şöyle de bir özelliği var. Kazakistan'dan gelen, Yunanistan'a gelen ilk heyet. Еще хотел добавить, что эта делегация, которая сегодня приехала, с Казахстана в Грецию первая. Και επίσης είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζετε ότι εδώ μιλάμε για την πρώτη πραγματικά τόσο καλά οργανωμένη και πολυάριθμη αποστολή από το Καζακστάν στην Ελλάδα. Aynı zamanda Astana'daki Sayın Konsolosluğu'ndan bir söz aldık. O söz şuydu, geçen sene 3000'e yakın vize vermiş Yunanistan'a. Dedim 3000 çok az. Koskocaman ülkede 3000 vize olur mu? Bu sene 10.000 sözünü aldık. Также мы получили слово от консула Казахстана, Греции, что в прошлом году они давали 3000 виз около Греции, а в этом году пообещали дать 10.000. Κουβεντιάζοντας μεταξύ μας, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε τον αριθμό των επισκεπτών και των προξενικών θεωρήσεων που έχει στη δυνατότητα την προξενή μας, η πρεσβεία μας, με συγχωρείτε. Ήταν ο αριθμός των 3.000, οπότε υποσχεθήκαν να κάνουν ό,τι μπορούν να φτάσουν τον αριθμό των 10.000 προξενικών θεωρήσεων, έτσι ώστε να αυξήσουμε κατά πολύ το ρεύμα εισόδου προς την Ελλάδα. Θα πει σαν και που σώζει ετμές. Τουρισμ και αγέντελαρμος τα πρώτα. Onlar da söz verdi. Bölgeye en az 5.000 Казахистаны бекюрус. Но, конечно, это слово недостаточно, когда вот здесь наши представители агентства с Казахстана, мы хотим дать, ну, пообещать, что
minimum 5000 γεστοί ждём в Грецию. Και από αυτή την έννοια δεν πρέπει να μείνουμε μόνο στα λόγια, λέει τους συναδέλφους μας από το Καζακστάν. Έχω πάρει και τη δική σας υπόσχεση. Περιμένω φέτος το λιγότερο 5.000 άτομα εδώ στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή. Bu vesileyle hepinize çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Sözü sayın misafirimiz hanımefendiye, heyet başkanı hanımefendiye bırakıyorum. Всем большое спасибо, и я хочу передать слово нашему главному представителю. Για μια ακόμα φορά θέλω να σας ευχαριστήσω και να αφήσω τον λόγο στην υπεύθυνη των πρακτόρων από το Καζακστάν για να μας πει και αυτή τη δική της άποψη. Добрый день, уважаемые коллеги. Всем, herkese iyi günler. Γεια σας, καλησπέρα σε όλους. Я хочу сказать, что Греция – это та страна, которая встречает любого человека, который прикасается к культуре, к образованию, к искусству. Özellikle altını çizmek istiyorum ki Yunanistan kültür, tarih ve bu anlamda ilgi duyan turistler için cazibe merkezidir. Θέλω να υπογραμμίσω ότι η Ελλάδα είναι ένας εξαιρετικός προορισμός για μας, είναι ένας προορισμός ο οποίος συνδυάζει όλα τα χαρακτηριστικά του πολιτισμού, της διασκέδασης και γενικότερα ό,τι επιθυμεί ένας επισκέπτης, γι' αυτό και πραγματικά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. И в те самые времена, когда мы еще только-только начинали смотреть за границу, у нас была очень такая в ходу веселая фраза. Мы говорили, в Греции все есть. И вот сегодня, приехав в вашу страну, в течение двух дней мы убедились в том, что действительно Греция – это страна, в которой все есть. И в Казахстане, независимость ильянından sonra, туризм секторында ilk çalışmalar başladığında, özellikle bizim turizmciler arasında, çok meşhur bir sözümüz vardı. Yunanistan'da her şey var. Ve bugün ve dün geldiğimiz noktada görüyoruz ki gerçekten burada her şey var. Εμείς από τη στιγμή που ανακτήσαμε την ανεξαρτησία μας ως νέο κράτος, όλοι οι άνθρωποι του τουρισμού, όλοι οι τουριστικοί πράκτορες, γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά και είχαμε μεταξύ μας ένα γνωμικό. Λέγαμε το εξής, ότι η Ελλάδα έχει τα πάντα. Οπότε το έχουμε αντιληφθεί από χθες που είμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη, ότι πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες ανάπτυξης. Дело в том, что действительно мы сюда готовы приезжать, чтобы знакомиться с вашей культурой, с вашей историей. Мы готовы приезжать сюда греться, потому что Казахстан, Астана в частности, это то место, где зима практически 9 месяцев. Мы готовы приехать сюда для того, чтобы просто одеть теплые, красивые, качественные шубы. Şunu belirtmek istiyorum ki biz buraya her an gelmeye hazırız, her türlü işbirliği yapmaya hazırız. Şunu belirtmek istiyorum, Kazakistan'da kış ortalama 9 ay sürüyor ve çok sert koşullarda geçiyor. Kürk özellikle almayı çok istiyoruz buralar. Παράλληλα θέλω να σας ενημερώσω ότι οι συνθήκες κλιματολογικές που κρατούν στη χώρα μου είναι ακραίες. 9 μήνες το χρόνο έχουμε χειμώνα με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Οπότε είμαστε αποφασισμένοι με κάθε τρόπο να έρθουμε στην Ελλάδα και ξέρετε ότι μας ενδιαφέρει πολύ να αγοράσουμε γούνες. Όχι, Καστοριανό, σου παρέκανε. И хотел еще раз подчеркнуть особую роль Турции в истории нашей страны, потому что Турция – это была первая страна, которая протянула дружескую руку Казахстану. Это первая страна, которая отменила визы. И благодаря ей очень много из нас впервые увидели жизнь за границей именно благодаря этой стране. И мы очень признательны этому обстоятельству, что турецкие авиалинии теперь раздвигают наши горизонты и делают простой и очень легкой дорогу из Астаны в Салоники. Burada şunu belirtmek istiyorum. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorum. Tarihte Kazakistan'ın bağımsızlığını ilk ilan eden, yani ilanını kabul eden Türkiye Cumhuriyeti oldu. Vizeleri ilk kaldıran Türkiye Cumhuriyeti oldu. Ve bugün de geldiğimiz noktada Türk Hava Yolları'nın Kazakistan turizmi adına, her iki ülkenin turizmi adına sınırları genişlettiği için teşekkür ediyoruz. Παράλληλα θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Τουρκική Δημοκρατία και τις τουρκικές αγορές. Από την πρώτη μέρα που εμείς γίναμε ανεξάρτητο κράτος, στάθηκαν δίπλα μας, μας βοήθησαν να σταθούμε στα πόδια μας. Υπό αυτή την έννοια, αντιλαμβανόμαστε σήμερα ότι οι τουρκικές αγορές αυτό που κάνουν είναι να μεγαλώνουν τα σύνορά μας, να μας φέρουν πιο κοντά και στις άλλες χώρες. Και γι' αυτόν τον λόγο τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Поэтому я еще раз хочу сказать, что фактически у нас уже все есть для того, чтобы приезжать в вашу замечательную страну. Большое спасибо также консульству Греции в Казахстане, потому что визовые вопросы мы решаем неплохо. Мы прекрасно понимаем, что Греция, будучи шенгенской страной, не может позволить себе роскошь вот, освободить нас полностью от виз. Но нам бы хотелось упростить максимально эту процедуру. И дальше уже все за тем, какие предложения последуют от вас. Şu geldiğimiz noktada Kazakistan'dan buradan Kazakistan'dan buraya turizm göndermek konusunda bizim şu anda her şeyimiz var. Burada ben özellikle Kazakistan konsolosluğuna, Yunanistan konsolosluğuna çok teşekkür ediyorum. Çünkü biliyoruz ki her ne kadar Schengen vizeleri konusunda her türlü müsamahayı gösteremeyecekleri gibi kendileri çok yardımcı oluyorlar vize konusunda. Και καθώς βρισκόμαστε εδώ, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν πλέον όλα τα χαρακτηριστικά και τα γόνιμα ώστε να στείλουμε κόσμο στην περιοχή σας. Δράτω με τις ευκαιρίες να σας αναφέρω ότι θέλω να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας την ελληνική πρεσβεία στο Καζακστάν, η οποία παρόλο τα όποια προβλήματα τα οποία θέτει η ίδια η συνθήκη Σέγγεν στους ταξιδιώτες προς τέτοιες χώρες, κάνει ό,τι μπορεί, ό,τι περνά από το χέρι της, μας βοηθάει πάρα πολύ. Я только хочу вас заверить, что казахстанские туристы относятся к категории качественных туристов, то есть туристов, которые очень много тратят, помимо дороги и проживания, в стране пребывания. Поэтому готовьтесь их встречать, готовьте свои предложения, мы с радостью к вам отправим наших туристов. Bildirmek istiyorum, Kazak vatandaşı turistleri özellikle geldiği ülkede kişi başına yapılan harcamalar konusunda çok yüksek seviyede şu anda. Bu aşamada sizlerden gelebilecek her türlü teklife ve işbirliğine şu an hazırız. Πρέπει να ξέρετε επίσης, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι οι επισκέπτες από το Καζακστάν είναι άνθρωποι που είναι υψηλής αισθηματικής τάξης και που ξοδεύουν πολλά χρήματα στις χώρες που ταξιδεύουν. Παρένθεση δική μου, το είδα σήμερα στον κόσμο τι έγινε. Μας κοιτάζαμε όλοι τη δεύτερη διάρκεια πρωί-πρωί. Οι σακούλες 3-3-5-5 φεύγανε. Herkese çok teşekkürler. Teşekkür para πολύ όλους. Добро пожаловать. Всем спасибо, что вы приехали. Εκπροσωπώ τη Χαλκιδική, μια κατεξοχήν τουριστική περιοχή, πάρα πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη, η οποία εξυπηρετείται από τον Ευρώπη της Θεσσαλονίκης. Ben Halkidiki temsilcisi olarak buralarda oluyorum. Halkidiki Selanik'te çok yakında, çok önemli bir turizm merkezidir ve tabii ki Selanik Havalimanı'ndan servis alıyorum. Ben я здесь будущий представитель спорта Халкидики и также еще раз приветствую вас. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Τέρκη Σαρλάνης και τον κύριο Κούγιαζάν για το γεγονός ότι τιμάει τη συνεργασία που ξεκινήσαμε ένα χρόνο πριν. Öncelikle Sayın Utku Yazan ve Türk Hava Yolları yürekten tebrik etmek istiyorum. Çünkü sözüne durdu ve şu anda Halk İdiki imzalayan bir 10 anlaşması tuttu. Я еще хочу поблагодарить господина Утку Язана, директора турецких авиалиний города Салоники. Почти все договора, которые мы до этого заключали насчет Halk İdiki и других курортов, всегда как приносили результаты. Είχαμε συζητήσει το πώς μπορούμε να ανοίξουμε κάποιες καινούργιες αγορές, κάτι το οποίο βλέπουμε να υλοποιείται. Biz Türk Hava Yolları'la o zaman da ne anlamda konuştuk? Dedik ki yeni pazarlar, yeni piyasalar. Ve o zaman sadece bir sene önce. Ama şimdi görüyoruz ki bu gerçek oldu. Мы до этого, когда обсуждали первые времена, сначала смотрели разные рынки по одному, а сейчас видим, что благодаря турецким объединениям эта граница очень большая. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε στη Θεσσαλονίκη, ήρθατε στην Βόρεια Ελλάδα, σε μια περιοχή, στην περιοχή του Αλεξάνδρου, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, σε μια περιοχή που μπορεί να προσφέρει πακέτα για όλων των ειδών τα γούστα, για όλων των ειδών τις διακοπές και για επαγγελματικό τουρισμό και για τουρισμό αναψυχής. Öncelikle size tekrar teşekkür etmek istiyorum değerli konuklarımız, sayın arkadaşlarımız, Kazakistan genel turizm insanlarımız. Neden? Çünkü burada geldiğiniz yer Büyük İskender'in yeri oluyor. Aynı zamanda bütün müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz beğendikleri çok önemli potansiyeli var. Din, etnik, kültür, spor, her açısından turizm var.
еще раз приветствую из родины Александра Македонского. Здесь у нас почти все есть, этническое, спортивное, по всем направлениям можно здесь как развивать туризм. Και θεωρούμε βέβαια αυτή την επίσκεψη ως ένα πολύ μικρό δείγμα, γιατί περιμένουμε να σας φιλοξενήσουμε και μεμονωμένα και όλους μαζί, και στη Χαλκιδική και στη Θεσσαλονίκη ξανά. Βέει, για την ζαμαντά σας, κυρίες και η Χαλκιδική έγινε επιλήσεις, μισά φίλμιζε όλους μας, επεραβέρ τα κομμολαρά, καμά τέκ τέκ, αλλά δεν είστε επεραβέρ, τέκρα, για να ζητά όλους σαν, να μου τούμιζε. Также я хочу вам сказать, что мы ждем вас в Хальтилике, как ваших гостей, так и вас, ваши семьи. Спасибо большое. Параллельно, aynı zamanda burada yanımızda Tasos, Tasos'tan arkadaşlarımız geldiler. Onlar da sadece bir merhaba diyelim. Yanımızda olmak için çok çok teşekkür ederim. Tasos çok önemli bir destinasyon. Ve Selanik'ten sadece 1,5 saat mesafesinde oluyor. Adadır. Также я очень хочу вас представить наши представители из города Тасос. Для нас очень важный курорт. Он около 1,5 часа отсюда езды. Параллельно έχουμε δίπλα μας, εκτός από την πανέμορφη Χαλκιδική, έχουμε προσώπου και από τη Θάσο. Θα ήθελα να σας παρακαλώ να σας δούμε, μπορείτε να σηκωθείτε, αν έχετε την καλοσύνη. Μας τιμάτε με την παρουσία σας. Η Θάσος είναι ένα πανέμορφο σημείο. Φυσικά και συνδέεται με το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, με την έννοια ότι είναι πάρα πολύ κοντά στην πανέμορφη Καβάλα. Οπότε παρουσιάζονται και άλλες επιχειρηματικές ευκαιρίες, γιατί όχι να δούμε και τουρίστες από το Καζακστάν στην πανέμορφη Θάσο. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Tasos olarak konuşuyorum. Ne anlamda? Çünkü Tasos çok güzel bir ada. Bölgemizde sadece 1,5 saat mesafesinde oluyor. Ve Selanik Havalanı el yarı yakın zaten. Bu özelliği budur. Onun için burada olduğunuz için ve sonra Acınacılar'ın görüştüğünüz için çok sağ olun. Я просто очень хотел представить наших гостей из Тасоса. Для нас очень важный курорт, он не очень далеко, где-то 1,5 часа от езды в Салоники. И также хотел познакомить вас с нашим агентством из Казахстана. Sayın müdürüm, şu anda tek tek bütün arkadaşlarına ben teşekkür edeceğim. Ve Sayın Domotel Genel Müdürü sözünü prezentasyonu yapacağım. Υπό αυτή την ευκαιρία επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου, τους τουριστικούς πράκτορες. Βλέπω έτσι στην άκρη τον κολλητό μου, τον Ιγέ, τον Νικολαίδη, Λιάκο, εδώ είσαι, από τον τουριστικό οργανισμό Splendid. Βλέπω, πού είσαι κύριε Γραμματέα, θα σας δω λίγο, κύριε Κουράκο. Βλέπω τον κύριο Κουράκο, τον Κουράκο Στράβελ, από το Δέλτα Σίγμα της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων Μακεδονίας Θράκης και θα έχετε μετά την ευκαιρία, μόλις τελειώσουμε την παρουσίαση της Δομοτέλ από τον κύριο Κουρί και αφού δεχθούμε τις ερωτήσεις από τον τύπο, να έχετε την ευκαιρία να συζητήσετε απευθείας με τους τουριστικούς μας πράκτορες. Σου εζητήκλε, εγγελίκλε, τουρίζει μαζί να ζητάει μπορούντα όλοι είναι τσίτσο και σηκύρεται μπορούντα και επειδή γιορτή μου κουρλού ελέντε με και τσί μπασκαν όλα να κομισούρουμε και ρέντε σεκρετερήμ βαρ, ο ελερημής βαρ που είσαι επιτυκτέν σωρά, έμεν, ατζέντα ζηλάρλα περαπέρ, ίσπηλιντε που ολοζακλάρ. Sorular için mi alıyoruz yoksa yok önce sorular önce ha, sonra prezentasyon. İstiyorsanız önce prezentasyon sonra sorular bunu. Παρακαλώ κύριε Δίνεκτη Καλουσίνη. Αυτή η σύντομη περιγραφή της εταιρείας μας, της ξενοδοχειακής αλυσίδας Domotel, στους καλεσμένους μας, στους φιλοξενούμενους μας και με την ευκαιρία αυτή βέβαια να τους ρωτήσω ότι ελπίζω η φιλοξενία μας να είναι αντάξια των υψηλών προσδοκιών και των υψηλών στάνταρτ που έχουν απέναντί μας. Πέντε, το μοτέλ είναι οτέλι, το μοτέλ οντελιάζατε και όχι να μην είναι οτέλι και εγγελί oluyor. Bu manada bütün arkadaşlarımız, Kazakistan giren arkadaşlarımız ve Türk Hava Yolları ekibi tekrar hoş geldiniz dilemek istiyorum. Ve umarım otelimize çok beğendiniz ve inşallah yakın zamanda tekrar beraber olabiliriz. У нас Domotel не только одна гостиница, гостиничные почти цепи много гостиниц есть. Я хочу вам опять поблагодарить, что приехали. Надеемся, что вам понравилась поездка и понравилась гостиница.
Η ξενοδοχειακή αλυσίδα το Motel αυτή τη στιγμή έχει στην κατοχή της λειτουργεί 7 ξενοδοχεία, με την ευκαιρία να πω ότι πολύ πρόσφατα στον όμιλό μας συμπεριελήφθη ακόμη ένα ξενοδοχείο, το Ξενία στην Πορταριά, ανεβάζοντας τον αριθμό των ξενοδοχειακών μονάδων που διαχειριζόμαστε στις 7. Τα ξενοδοχεία μας βρίσκονται σε διάφορους προορισμούς στην Ελλάδα, καλύπτοντας κάθε ανάγκη τουριστική, κάθε ανάγκη επισκέπτη, είτε αφορά επίσκεψη στην πόλη, είτε στο βουνό, είτε σε ένα θαλάσσιο προορισμό. Το Motel Zingiri şu anda 7 tane otele faaliyetinde bulunuyor. Bu 7 tane otelin zaten bir tanesi şimdi görüyorsunuz kaldığımız otel, το Motel Les Lazaristes. Ve aynı zamanda her şey büyük şehirlerde değil, yazlık otellerde var, denize sıfır oteller var. Yani turistlerin bütün istedikleri kolay kolay karşılayabilirler. По имени дом отеля у нас 7 гостиниц есть. Вот этот первый, который вы здесь остановились, Les Lazaristes. Также у нас еще есть в общем итоге 7 гостиниц. Η διασπορά των μονάδων μας σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας μας δίνει τη δυνατότητα, και είναι και επιδίωξή μας αυτή, να διατηρούμε, να σεβόμαστε και να αναπτύσσουμε όσο γίνεται περισσότερο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις ομορφιές και το χαρακτήρα των διαφόρων περιοχών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Bizim özelliğimiz şudur, şu anda το motel olarak 7 tane değişik yerlerde, Yunanistan'dan değişik yerlerde otellerimiz var. Onun için o oteller her zaman olduğun yerde entegre oluyorlar. Ve denize sıfır oteller, çok önemli tarihi yerler, oteller var. Doğal güzellikleri yanında oteller var. Her tarafta yani Yunanistan'ın en görüntüsü müsaittir. Во всему Греции у нас почти 7 гостиниц есть. Я хотел сказать, что все наши гостиницы сохраняют уют, где именно они находятся. Να αναφέρω τα ξενοδοχεία, τα 7 ξενοδοχεία τα οποία αυτή τη στιγμή στα οποία δραστηριοποιείται το Motel. Φυσικά το ξενοδοχείο που φιλοξενεί την αποψινή εκδήλωση και φυσικά την επίσκεψή σας, την πρώτη σας επίσκεψη στην Ελλάδα, που είναι το Motel Lazarist. Ένα ξενοδοχείο το οποίο προσφέρει μεγάλη άνεση στη διαμονή, συνεδριακές φυσικά δυνατότητες. Είχατε τη δυνατότητα φυσικά να το επισκεφτείτε και να διαβείτε τους χώρους του. Öncelikle kaldığımız otel Lazarist olarak ben size bazı bilgi vereceğim. Selanik sahili bir 5 yıldızlı otellerden biri oluyor. Zaten burada kalıyorsunuz. Hem odaları hem bütün lobi yerleri, spa merkezleri gördünüz. Umarım beğendiniz. В первую очередь я хочу вам представить гостиницу Les Lazaris, которая находится в центре города Салоники. Пятизвездочная гостиница. У вас, если была возможность пройти гостиницу, спа, также другие места, надеемся, что вам понравится. Στην περιοχή του Βόλου, στην πόλη του Βόλου, στον παρασιτικό κόλπο, είναι η επόμενη μονάδα μας, το Ξενία Βόλος. Επίσης ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων. Διαθέτει επίσης συνεδριακό κέντρο, είναι πάνω στη θάλασσα, δίπλα ακριβώς στο κέντρο του Βόλου. Βόλος τα 5 yıldızlı denize sıfır bir otelimiz var. Zaten sizler görüyorsunuz. Çok sayılı 5 yıldızdan çok güzel bir 5 yıldızlı otel oluyor. Как вы фотографии сейчас видите, в городе Волос у нас есть пятизвездочная гостиница. Среди всеми пятизвездочными гостиницами, хочу сказать, отличается. Στην πόλη της Καρδίτσας, το ξενοδοχείο Άρνη, ένα ιστορικό ξενοδοχείο κτισμένο το 1921 στο κέντρο της πόλης, ένα πολύ καλό σημείο για πολλές εκδρομές, είτε προς το πανέμορφο Μπερτούλη και την Ελλάδα, την Καλαμπάκα με τα Μετέωρα, στο κέντρο πραγματικά της Ελλάδας. Также недалеко от города Волос, в курорте Кардичия, находится одно старое здание, которое было построено в 1921 году. Мы его сохранили и построили как гостиница, очень хорошая пятизвездочная гостиница.
ανηφορίζοντας λίγο σε πιο ορεινά resort, στον Άγιο Αθανάσιο, στο βουνό Βόρα, στο Καϊμάκ Τσαλάν. Είναι το επόμενο ξενοδοχείο μας, το ΝΕΒΕ, ένα ξενοδοχείο φυσικά το οποίο συνδυάζει περιηγητικό τουρισμό, το χιονοδρομικό κέντρο φυσικά του Βόρα, σε μία απόσταση πραγματικά πολύ μικρή, πολύ σύντομη από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Çok önemli bir kayak merkezi ve eski resort oluyor. Orada 5 yıldızlı bir otelimiz var. Hani onun adı Neve. Ve yarın onu ziyaret edeceğiz. Также у вас будет возможность завтра посетить нашу гостиницу по имени Неве, которая находится в горнолыжном центре Каймак Салан. Λοιπόν, συνεχίζουμε επίσης σε ένα resort βουνού, mountain resort, στην περιοχή του Ασπροποτάμου, σε μία απόσταση περίπου 30 λεπτών από το Περτούλι, ακόμα 30 λεπτά από το Μέτσοβο είτε από την Καλαμπάκα τα Μετέωρα, είναι το ξενοδοχείο μας Μαντάνια Resort, κτισμένο ακριβώς δίπλα σε ένα πανέμορφο ποτάμι του Ασπροποτάμου. Yeni bir otelimiz Mantania. Bu Mantania oteli nerede oluyor? Meteora çok yakın. Meteora ufak bir Kapadokya. Yine din turizmine çok önemli bir yer oluyor. Ama gördüğünüz gibi resimlerde çok çok güzel bir resort. Ama denize sıfır değil. Tam tepelerde. Çok güzel ormanlara içinde olduk. Еще вам сейчас хочу показать гостиницу Mantania, которая находится в курорте Meteora. Этот курорт, можно сказать, более такой для религиозного туризма развита, и он не на берегу моря, но недалеко от берега моря, где очень зелень, деревья. Από τα βουνά στη θάλασσα, στον Άγιο Νικόλα, στα Σίβωτα, δίπλα στην Πάργα, κοντά στην Ιγουμενίτσα, στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας, σε απόσταση περίπου μίας ώρας και λιγότερο από τα Ιωάννινα, το ριζόρ του Αγίου Νικολάου, ένα 5 αστέρων παραθαλάσσιο ξενοδοχείο, πραγματικά με το σπά του, πολύ όμορφη παραλία. Şimdi gördüğünüz gibi ta tepelerde denize girdik. Bu Agios Nikolaos oteli 5 yıldızlı ve denize sıfır. Bunun yerinin adı Sivota. Ve biz Türk olarak Parga diyoruz. Parga'da İbrahim çıktı. Сейчас мы спустились с горы к берегу моря, и эта гостиница, которая находится на берегу моря, называется Аюз Николаус. И он находится по-турецки, где называется Парга. Также в каждом номере вы можете найти информационные брошюры и диски. Και ολοκληρώνοντας, όπως προανέφερα και στην αρχή της παρουσίασης, το καινούριο μας ξενοδοχείο, το Ξενία Πορταριάς, φυσικά στο πανέμορφο Πήλιο, το οποίο διαθέτει και αυτό ένα σύγχρονο συνεδριακό κέντρο, με πανέμορφες φυσικά θέα, με πανέμορφη θέα στον παρασιτικό κόλπο και φυσικά το μπαλκόνι του Πηλίου, έτσι την Πορταριά. Также наша последняя гостиница, хотел представить, находящаяся в городе Волос, также, но не на берегу моря, с хорошим видом, получается, немножко наверху. Για μια ακόμη φορά λοιπόν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την επίσκεψή σας στη Θεσσαλονίκη, για την επίσκεψή σας στην Ελλάδα. Θα ήθελα ακόμα μια φορά να ευχαριστήσω τις τουρκικές αερογραμμές που βοήθησαν να γίνει πραγματικότητα αυτή η επίσκεψη. Σας εύχομαι από καρδιάς μια πολύ ευχάριστη διαμονή και φυσικά ένα πολύ όμορφο και ασφαλές ταξίδι πίσω στην πατρίδα σας. Еще раз большое спасибо, что приехали с большой поддержкой турецкими авиалиниями. И я хочу вам здесь пожелать, чтобы провести хорошее время, повеселиться. Спасибо большое. Мы хотели бы получить информацию от вас о туристах с Казахстана. Меня интересует вопрос,
чем больше заинтересованы казахские туристы, именно курорт, море, солнце или горнолыжный, или этнический? Я думаю, что все-таки больше всего нас интересует отдых на море, потому что я уже говорила о том, что в нашем городе достаточно холодно, и наши туристы любят использовать отпуск для того, чтобы погреться, для того, чтобы восстановить здоровье. Ну и, естественно, их будет очень интересовать ваши экскурсионные программы, в том числе и религиозного содержания, исторические, и то, что связано со всеми другими видами туризма, в том числе, я думаю, может быть, даже образовательный и спортивный туризм. Tabii öncelikle Kazak turistinin ilgisini çeken deniz ve kumsal. Φυσικά να πω ότι όντως το πρώτο, το πρώτο ενδιαφέρον των επισκεπτών του Καζακστάν είναι ο ήλιος και η θάλασσα. En büyük sebebi tabii ki soğuk gecen kış şartları. Ο λόγος είναι το γνωρίζετε οι πολύ άσχημες κρύες κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας. Ancak şu anda bu bölgede dini, kültürel, ondan sonra etnik seçenekler olduğu sürece daha çok ilgisini çekecektir. Όμως από αυτή την έννοια και σε σχέση με όσα έχουμε δει, όσα έχουμε ακούσει από εσάς, είναι και όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, δηλαδή τα χαρακτηριστικά του πολιτισμού, των θρησκειών, όλων αυτών των πολιτισμών που πέρασαν από αυτή την περιοχή, μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Παρακαλώ, κυρία μου. Εγώ ήρθα λιγάκι αργότερα. Δεν πειράζει. Καλώς ορίστε. Ήθελα, αν θα μπορούσε να έχω μια εικόνα στο χάρτη. Πού είναι το Καζακστάν, ποια είναι η πρωτεύουσα. Но вы хотели получить. Также мы хотели получить информацию от казахстанской стороны по истории, экономическое развитие, потом население, такие основные информации. Ну, в принципе, наше государство считается государством молодым, обрешившим свою национальную независимость после распада Советского Союза. Но надо сказать, что как и любой народ, как и любое государство, история, конечно, очень давняя. Это история кочевых, полукочевых племен, которые боролись за то, чтобы сохранить свою территорию, свою независимость с очень давних времен, еще со времен Чингисхана. И у нас даже есть ученые, которые отстаивают прямую линию, которая ведется от Чингисхана до современных казахов. Но после того, как мы стали самостоятельным государством, в этом году мы отмечали уже 20-летие. Şimdi öncelikle belirtmek istiyorum. Kazakistan Cumhuriyeti genç bir devlet olarak sayılıyor. Η δημοκρατία του Καζακστάν, όπως γνωρίζετε, είναι μια νέα δημοκρατία. 91'de Sovyetler Birliği dağılmasından sonra bağımsızlığı... İdrisi ki Moğolistu 1991'e mutlaka bir diyaspası toprağı horon Sovyetik İsenosis. Bağımsızlığını kazandı. Ancak her ne kadar devlet olarak genç olsa da tüm dünyada yer alan ülkeler gibi tarihi çok gerileri dayanıyor. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, παρόλο που είναι ένα νεοσύστατο κράτος, το ακολουθεί μια, όπως όλα τα κράτη του κόσμου, μια βαριά κληρονομιά από τον πολιτισμό της ευρύτερης περιοχής. Şu anda tarihsel çalışmalarda, tarihsel arşivlerde Kazak tarihi özellikle göçebe at üstünde göçebe Türk kavimlerine kadar gidiyor ve Cengiz Han'ın bir kavmiyle de kadar dayanıyor. Αυτή τη στιγμή με τα χαρακτηριστικά και τις
ιστορικές εργασίες και τις ανασκαφές που γίνονται ιστορικά χαρακτηριστικά από την εποχή του Τζέγκις Χάν, από τους πρώτους τουρκογενείς πληθυσμούς και τα χαρακτηριστικά τα πολιτιστικά εκείνης της περίοδου μέχρι τις μέρες μας. На сегодняшний день Казахстан недавно отметил 20-летие обретенной независимости и может гордиться уже очень серьезными успехами. Мы, насколько я не знаю, вам известно или нет, это построили новую столицу, построили практически ее в огромных масштабах. Гости, которые бывают в нашей стране, просто поражаются размаху, красоте этого города. В нашем небольшом достаточно городе, который насчитывает около миллиона человек, находится два творения Формана. Это знаменитейший современный архитектор, который в Лондоне сейчас строит только третье здание, у нас уже два есть. В нашей стране можно увидеть буквально все природные красоты, которые можно себе только представить. Это реки, горы, озера, степи. Yakın dönemde 20. yılımızı kutladık ve şu anda eğer farkı biliyor musunuz bilmiyorum. Astana gibi bir yeni bir başkent kurduk. Yaklaşık olarak 10 yıl önce. Μόλις γιορτάσαμε τα 20 χρόνια λοιπόν της ελευθερίας μας ουσιαστικά και νομίζω θα το έχετε πληροφορηθεί 10 χρόνια πριν μεταφέραμε και την πρωτεύουσά μας στην πόλη Αστάνα. Başkentin kuruluşu için şunu söylemek istiyorum. İlk kurulmaya başladığı zaman 10 yıl önce tamamen bomboştu o araziler. Astana ήταν μια περιοχή εντελώς έρημη μέχρι πριν από 10 χρόνια που πήραμε την απόφαση να κάνουμε να μεταφέρουμε εκεί την καινούργια πρωτεύουσα. Bu sebeple yurt dışından ve yakın bölgelerden çok sayıda mimar ve mühendis çalışmalar yaptı. Γι' αυτό τον λόγο δημιουργήθηκε μια πολύ μεγάλη έτσι, εργασία, ένα τεράστιο εργοτάξιο όπου μηχανικοί, αρχιτέκτονες από τις γύρω, τις κοντινές αλλά και από μακρινές περιοχές ήρθαν και παρουσίασαν το έργο τους εκεί. Население нашей страны составляет около 18 миллионов человек. Средний уровень жизни у нас достаточно высокий. Средняя заработная плата больше 1000 долларов на человека. Şu anda nüfus 17 milyon civarında. Αυτή τη στιγμή ο πληθυσμός είναι στα 17 εκατομμύρια. Özellikle Asya bölgesindeki ülkeler için kişi başına düşen milli gelir açısından yüksek bir konuda yer alıyor. Και θεωρούμαστε ένα από τα πιο οικονομικά στιβαρά, ένα από τα πιο δυνατά κράτη της Κεντρικής Ασίας. Разведанным запасом нефти мы входим в пятерку самых крупных государств. Petrol rezervleri bakımından dünyada ilk 5'in içine giriyor Kazakistan. İmaste mesela siz 5 χώρες που έχουμε τα μεγαλύτερα πετρελαϊκά κοιτάσματα. У нас замечательный лидер, у нас очень хорошее отношение в стране. Мы не столкнулись ни с одной национальной проблемой. Вы видите, у нас очень разные члены делегации. В мире согласия живем с первого дня. И надеемся на процветание нашего государства и на то, что о процветающем государстве все люди, прежде всего, туристы. Bizim liderimiz şu anda Nursultan Nazarbayev yaklaşık olarak yani Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren yönetimde ve şu an itibariyle çok farklı kökenlerden zengin bir nüfusa sahip. Sadece tek bir etnik kökene dahil değil. Επίσης, ethnografikά είμαστε μια χώρα που έχουμε πάρα πολλές φυλές με την έννοια ότι είναι ένα πλούσιο κράτος. Ο πρόεδρος μας είναι από την πρώτη μέρα που ανακηρύχθηκε η δημοκρατία και έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώνει πολλούς κοντινούς πληθυσμούς και έτσι έχουμε ένα, έτσι, ένα πολυπληθές, μια πολυπληθή αναφορά. Και şu anda politikalara göre tüm yurt dışı ülkeleriyle iyi ilişkiler oluşturmaya çalışıyor ve şu anda hiç kimseyle politik bir sorun bulunmamak. Και αυτή τη στιγμή είμαστε και ένα κράτος το οποίο δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα με τους γείτονές μας ή γενικότερα με κανένα κράτος στον κόσμο δεν αντιμετωπίζουμε κάποια πολιτική διένεξη. Υπό αυτή την έννοια υπάρχει και ένα ασφαλές πολιτικό περιβάλλον. Κάποια άλλη ερώτηση παρακαλώ. Παρακαλώ. Στην κυρία πάντα, έτσι. Σε Θεσσαλονίκη, ήλκο, 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 ήλ
Вопрос такой. С Казахстана каждый год примерно сколько человек, сколько туристов выезжают в другие страны? Именно какие места они летают, выезжают, посещают? И также сколько примерно определенно они тратят за границу за каждого туриста? И вчера у вас была обзорная экскурсия. Я хотел спросить, какое именно, что вас удивило в городе Салоники? Значит, что касается выезда наших туристов за границу, то примерно считается где-то около 300-500 человек ежегодно у нас выезжает за границу. 300-500 тысяч человек. Основные страны, предпочтительные страны, это прежде всего Турция, Анталия. Мы любим выезжать там, где прямые есть рейсы, где прямая есть дорога. Но в то же время у нас большой интерес к Европе, к Германии, таким странам, как Чехия, где тоже можно лечиться. Вы знаете, что сейчас всплеск лечебного туризма, поэтому это нас тоже очень интересует. То, что касается Салоники, во время вчерашнего нашего тура нас удивляло буквально все. Город необыкновенно красивый, сочетание моря и роскошных исторических зданий – это всегда то, что поражает, поражает ваша история. Свет Александра Македонского. Сегодня мы видели дом, где родился Ататюрк. И, в общем, мы считаем, что здесь есть чему удивляться на каждом шагу. Астана için şu anda 500 bin civarında yol çıkıyor her gün, her yıl. Ancak bu sayı katlanarak devam ediyor. Son dönemlerde şu anda bizim için çok popüler Antalya, Türkiye. Çünkü direkt %60 turist özellikle Antalya'ya gidiyor. Bundaki en büyük sebep direkt ulaşımın sağlanabilmesi. Şu anda Avrupa çok popüler. Almanya, Çek Cumhuriyeti, Prag özellikle. Αρχικά να σας πω ότι φυσικά το γεγονός που μας δίνει η δυνατότητα των απευθείας πτήσεων στο 100% των αναχωρήσεων στο εξωτερικό, το 60% πηγαίνει στην περιοχή της Αντάλιας, στην Τουρκία. Γιατί υπάρχει ένα πολύ καλό προϊόν και έχει απευθεία σύνδεση. Το υπόλοιπο κομμάτι, το τελευταίο χρονικό διάστημα, κατευθύνεται προς τις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Ζάλικλες σάλλου τουρισμού, αντισυνά, σου άντα Καζακστάν, δεν τσόπο πιλέρ σάλλου τουρισμού. Και παράλληλα, και παράλληλα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον για ιατρικές υπηρεσίες, για τον ιατρικό τουρισμό, για τον θερμαλικό τουρισμό, όταν φεύγουν στο εξωτερικό, υπό αυτή την έννοια, όπου και πάνε θέλουν να επισκέπτονται τις περιοχές. Selanik açısından biz dün gezdiğimiz kadarıyla bizi açıkçası her şey etkiledi. Χθες το βράδυ που βγήκαμε, νωρίς το απόγευμα που βγήκαμε στην Θεσσαλονίκη, ουσιαστικά μας εντυπωσίασαν όλα τα πάντα, ό,τι έχουμε δει. Eski tarihi binalar, çok güzel bir gezinti yaptık sahilde. Παλιά πόλη, εννοώ την Άνω πόλη, η βόλτα σε αυτά τα στενά πάντα σε Κασοκάκια. Ondan sonra tarihi olarak çok merak ediyordum. Alexander Hegel. Μετά όλη αυτή η κουβέντα, η φιλοσοφία την οποία διαβάζουμε, ξέρουμε, μαθαίνουμε, αλλά τώρα το είδα μπροστά μου σχετικά με, τον Μέγα Αλέξανδρο, το Άγαλμα, το Φίλιππο, το Βουκεφάλα κλπ. Tabii ki Büyük İskender'in doğum yerinin olması ve Atatürk'ün de evinin bulunması, doğduğu evinin olması çok güzel. Το γεγονός ότι έχει δύο σημαντικά κομμάτια από τη δική μας ιστορία. Το πρώτο κομμάτι είναι ότι αυτά που μαθαίνουμε στην ιστορία μας, δηλαδή ότι είναι η πατρίδα, η ευρύτερη περιοχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου ή ότι εδώ γεννήθηκε ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, για μας το να το δούμε αυτό ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ancak bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman rengarenk, canlı bir şehir. Και στο σύνολό της, αυτή η εικόνα που είδαμε εμείς, μας έδωσε μια πολύ, έτσι, πολύ έχρωμη, πολύ χρωματιστή, πολύ έντονη, εξαιρετικά πολύ ποικιλή εικόνα, η οποία μας άρεσε πάρα πολύ. Я хочу, чтобы вы обратили внимание также на то, что в нашей стране на душу населения приходится где-то 11 тысяч долларов. Это достаточно высокий показатель в целом по миру. В среднем прирост происходит за 10 лет на 39% прирост валового национального продукта. И поэтому мы действительно очень динамичная, быстро развивающаяся страна с очень высоким туристическим потенциалом. Şu anda Kazakistan'da milli kişi başına düşen milli gelir yaklaşık olarak 12 bin dolar. Το εθνικό μας καθάριστο προϊόν κατά άτομο υπολογίζεται περίπου σε 12.000 δολάρια Αμερικής. Ancak şunu belirtmek istiyorum, son 10 yılda büyüme hızı %35 civarında. Αλλά αν βάλετε κατά σειρά και κατά σύνολο την ανάπτυξή μας, είμαστε πάνω από 30% τα τελευταία 10 χρόνια.
tüm bunları ele aldığımızda Kazakistan şu anda turist açısından çok potansiyeli yüksek bir ülke. Αν λοιπόν τα συνυπολογίσετε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, νομίζω ότι μια πάρα πολύ καλή αγορά για εσάς και μια πολύ καλή έτσι, εισερχόμενη αγορά για την Ελλάδα. Κάποια άλλη ερώτηση, παρακαλώ, δείστε. Με τους Έλληνες συναδέλφους τους. Όπως υπόθηκε, δεν θέλω να σας κουράσω πολύ, το Καζακστάν είναι μια πολύ αναπτυσσόμενη χώρα. Τα τελευταία χρόνια έχει σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης γύρω στο 5-6%. Το κατακεφαλήν ΑΕΠ είναι αρκετά υψηλό, αγγίζει το αντίστοιχο ελληνικό. Το εμπορικό ισοζύγιο είναι κατά πολύ υπέρ του Καζακστάν, διότι εξάγει πετρέλαιο. Ενώ σε αντίθεση εμείς εξάγουμε μόνο κάποια τρόφιμα και κάποια κατασκευαστικά δομικά υλικά. Και ο τουριστικός τομέας είναι αυτός που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή πάρα πολύ, γιατί όπως σας είπαν, οι Καζάκοι τουρίστες είναι ποιοτικοί τουρίστες και συνεχώς ψάχνουν καινούργιους τουριστικούς προορισμούς. Και όπως και οι ίδιοι μας λένε, η Ελλάδα είναι τα πρώτα ευρωπαϊκά σύνορα που μπορούν να συναντήσουν. Όσον αφορά τώρα το θέμα των θεωρήσεων, όντως είμαστε χώρα μέλος του Σέγγεν, χρειάζονται θεώρηση για να εισέλθουν στην Ελλάδα, αλλά εμείς από την πλευρά μας κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν στο να μειώσουμε τον χρόνο που χρειάζεται για να εκδοθεί μια βίζα. Χαρακτηριστικά να σας πω ότι από τις πρεσβείες που είναι στο Καζακστάν, είμαστε μακράν οι πιο γρήγοροι στην έκδοση βίζας εντός 48 ώρων, δηλαδή ο Καζάκος πολίτης μπορεί να λάβει μια βίζα Σέγγεν από εμάς. Η βίζα Σέγγεν κοστίζει 60 ευρώ. Είναι για όλες τα κράτη-μέλη του Σέγγεν, πλην των χωρών που έχουν συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι η Ρωσία για παράδειγμα, για την οποία η βίζα κοστίζει 35 ευρώ. Έχουν συμφωνία διευκόλυνσης θεωρήσεων. Το Καζακστάν δεν υπάρχει αυτή ακόμα, αλλά πιστεύουμε ότι ίσως στο μέλλον να γίνει μια τέτοια συμφωνία και με το Καζακστάν. Ευχαριστώ.